Είχαμε μιλήσει, παιδιά, την περασμένη φορά για το πάρα πολύ σπουδαίο θέμα της μαγείας σαν ένα θέμα που αφορά στην ειδωλολατρία, όπως θα το δούμε στη συνέχεια. Και επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλη έξαρση η μαγεία στην εποχή μας, γι' αυτό ακριβώς και το θεωρούμε σπουδαίο θέμα, ώστε μη κάποτε χτυπήσουμε την πόρτα της μαγείας για να εξυπηρετηθούμε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι δυστυχώς φτάνουν μέχρι την πόρτα αυτή. Η μαγεία έρχεται παράλληλα με τη θρησκεία και μάλιστα αποτελεί ένα υποκατάστατο της θρησκείας. Όταν σε μια εποχή οι άνθρωποι δεν έχουν ακμαίων θρησκευτικών αίσθημα ή βίωμα, τότε ξεπέφτουν στην μαγεία. Γι' αυτό η μαγεία αποτελεί υποκατάστατο της θρησκείας. Οι άνθρωποι που δεν ζουν αληθινά πνευματική ζωή καταλήγουν στην μαγεία. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη έξαρση στην εποχή μας, επειδή έχουμε μία παρακμή του θρησκευτικού αισθήματος. Η μαγεία λοιπόν έρχεται παράλληλα με τη θρησκεία και αποτελεί, είναι η μεγάλη αντίζηλος της θρησκείας. Προσπαθεί δηλαδή να την καταβάλει, ιδιαίτερα δε των χριστιανισμών, να τον καταβάλει μόνο και μόνο να επικρατήσει αυτή. Βέβαια πίσω από τη θρησκεία υπάρχει ο Θεός, αλλά πίσω από τη μαγεία υπάρχει ο διάβολος. Συνεπώς, όταν λέμε ότι η μαγεία είναι ο μεγάλος αντίζηλος της θρησκείας, του χριστιανισμού, θα λέγαμε ότι ο διάβολος είναι ο μεγάλος αντίζηλος του Θεού. Η θρησκεία προσπαθεί βέβαια να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Η μαγεία αποτρέπει τον άνθρωπο από το Θεό και τον οδηγεί εις τον διάβολο. Η μαγεία είναι η θρησκεία του διαβόλου και οι μάγοι είναι οι ιερείς του διαβόλου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν έφτασε εις την Κύπρο και είδε εκείνον τον μάγων, τον Ελίμα, που σας έλεγα την περασμένη φορά, που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εμποδίσει τον Σέργιον Παύλον, τον Αμφίπατον, να ακούσει λόγον Θεού, είδατε, να εμποδίσει με κάθε τρόπο, τότε ο Απόστολος Παύλος τον κοίταξε και λέγει εδώ ο ιερός Λουκάς εις τον βιβλίο των Πράξεων, πληστής Πνεύματος Αγίου, ο Παύλος αποκαλεί τον Ελίμα πλήρη παντός βόλου και πάσης ραδιουργίας ιό διαβόλου εχθρόν πάσης δικαιοσύνης διαστρέφοντα τας οδούς Κυρίου τας ευθείας. Δέστε χαρακτηρισμούς κατά συσσόρευση. Τον αποκαλεί ότι είναι γεμάτος από κάθε βόλο, από κάθε ραδιουργία. Είναι υιός του διαβόλου. Είναι εχθρός πάσης αρετής και διαστρέφει τους ίσιους δρόμους του Θεού. Δηλαδή δεν αφήνει τον άνθρωπο να πλησιάσει στο Θεό. Έτσι βλέπει κανένας ότι η μαγεία είναι ένα εξ ολοκλήρου κατασκεύασμα διαβολικό. Είναι προϊόν της διαβολικής αλαζονίας. Ο διάβολος είναι γνωστό ότι γι' αυτό εξέπεσε, επειδή εζήτησε να σταθεί κατέναντι του θρόνου του Θεού και να τύχει θεϊκής λατρείας. Σημειώνει το βιβλίο του Ισαΐου τα εξής: πώς εξέπεσεν εκ του ουρανού ο αιωσπόρος, σι δε είπας εν τη διανία σου, αποτείνεται προς τον αιωσπόρο, σι είπες με το μυαλό σου, εις τον ουρανό αναβίσομαι
επάνω των αστέρων του ουρανού, πίσω των θρόνων μου. Είδατε, θα ανεβώ, λέει, επάνω ψηλά στον ουρανό και εκεί θα θέσω τον θρόνο μου. Αναβήσω με επάνω των νεφών. Θα ανεβώ πάνω από τα σύννεφα. Βέβαια, αυτές είναι εικόνες για να δείξει το ύψος, γιατί δεν υπήρχαν άλλα ύψη για να δοθούν τα μέτρα τους στην γλώσσα την τότε. Έσομαι όμοιος το υψίστο και θα είμαι όμοιος με τον Θεό. Δηλαδή θα γίνω ένας Θεός. Νυρ δε εις άδειν καταβύσει και εις τα θεμέλια της γης. Τώρα όμως, επειδή ακριβώς έτσι εσκέφτηκες, θα κατεβείς μέχρι τον Άδη, μέχρι έκφραση και αυτό στα θεμέλια της γης, δηλαδή στο κάτω κάτω μέρος της δημιουργίας. Προσέξτε, μην πείτε ότι εδώ είναι η γη σφαιρική, ότι μιλάμε για τα φαινόμενα κατά το φαινόμενο. Η Αγία Γραφή αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί. Μιλάει για τα φαινόμενα, ό,τι φαινόμενα θα πει, κατά το φαινόμενο, όπως φαίνεται. Γι' αυτό λέγει, τώρα θα κατεβείς έως τα θεμέλια της γης. Είναι μια θέση ότι εκεί δεν υπάρχει κάτι παρακάτω από εκεί που τελειώνει η γη, τα θεμέλια της. Επειδή υπήρχε μια αντίληψη, αλλά και αυτή η αντίληψη μέχρι σήμερα μπορεί να πει κανείς, λαϊκά υπάρχει, ότι κάτω από τη γη δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι πάνω στο βάθος πια, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο διάβολος έτσι σκέφτηκε, ή ο αιωσφόρος, ο φέρον την αυγή, που είτο αρχάγγελος και που είτο μέσα στη δόξα του Θεού, μέσα στην φωτοφορία, μέσα του συνέλαβε την επιθυμία της θεώσεως. Δηλαδή υπερηφανεύτηκε και ήθελε να γίνει όμοιος με τον Θεό. Ενώ ήταν θεωμένος, όπως ο αγγελικός κόσμος είναι θεωμένος, δέχεται τη δόξα του Θεού. Όχι, είπε εις τον Θεό, δεν θα είσαι εσύ, θα είμαι εγώ. Είναι εκείνο που θα μπορούσε να πει ένα παιδί στον πατέρα του, δεν θα είσαι εσύ, θα είμαι εγώ. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Εφόσον λοιπόν ο διάβολος φιλοδοξεί, εφιλοδόξησε και φιλοδοξεί ακόμη να γίνει Θεός, και είναι πράγματι ο Θεός του αιώνος τούτου, όπως τον απεκάλεσε ο ίδιος ο Κύριος, ότι ο Θεός του αιώνος τούτου, λέγει τώρα, θα εκβληθεί έξω, θα πεταχτεί έξω. Προσπαθεί να δημιουργήσει θρησκεία. Και από τη θρησκεία αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει πιστούς και λατρεία. Για αυτό το λόγο η μαγεία είναι η θρησκεία του σατανά. Αλλά αν θέλετε ακριβέστερα, το πρώτο πράγμα που ο διάβολος επέτυχε στους πρωτοπλάστους είναι το ειδωλολατρία. Διότι ο Μεν Αδάμ και η Εύα εγνώριζαν τον αληθινό Θεό, ύστερα είχαν εμπειρία. Αν θέλετε και τα παιδιά του, λίγο παρακάτω αρχίζει η άγνοια του Θεού, η σκότηση του μυαλού, και έτσι ο άνθρωπος μπερδεύει πλέον τον κτίστη με την κτίση. Και εφόσον ο διάβολος έγινε η αιτία να πέφτουν οι πρωτόπλαστοι και να ακούσουν αυτόν, ο Θεός επέτρεψε να έχει μία κυριαρχία επάνω εις τους ανθρώπους. Έτσι ο διάβολος εισηγείται την ειδωλολατρία. Είναι το πρώτο σύμπτωμα, αλλά και το μεγαλύτερο σύμπτωμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Είναι δε το βαρύτερο νόσημα που μπορούμε να έχουμε και που το συναντάμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν θεωρείται τόσο μεγάλο αμάρτημα. Κάθε ηθικό αμάρτημα, τα γνωστά ηθικά αμαρτήματα, μέχρι ο φόνος, μέχρι ό,τι θέλετε, δεν θεωρούνται τόσο μεγάλα
όσο μεγάλο θεωρείται το αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι η αιτία να εξαχριωθεί ο άνθρωπος και στη συνέχεια να μετέλθει όλα τα άλλα πάθη και αμαρτήματα. Έτσι, στην ειδωλολατρία λατρεύεται ο διάβολος και στη μαγεία λατρεύεται ο διάβολος. Συνεπώς, η ειδωλολατρία και η μαγεία κατά κανόνα πηγαίνουν πάντοτε μαζί. Γι' αυτό καλλιεργήθηκε η μαγεία και καλλιεργείται όπου υπάρχει ειδωλολατρία. Αν δείτε κάπου ειδωλολατρική, θα λέγαμε, εκδήλωση, ψάξτε, θα βρείτε και τη μαγεία. Αν κάπου δείτε μαγεία, ψάξτε και θα βρείτε την ειδωλολατρία. Και επειδή σήμερα οι άνθρωποι είναι ειδωλολάτρες, είδατε πόσα θέματα κάναμε για την ειδωλολατρία, είναι ειδωλολάτρες. Όταν σήμερα λέγω η τσέπη μου να είναι καλά, δεν λέγω έχει ο Θεός, ζει Κύριος ο Θεός, ο Θεός είναι μεγάλος, η τσέπη μου να είναι καλά, τα χρήματά μου. Αυτό σημαίνει ειδωλολάτρες. Έτσι πρόκειται, σας το είπα αυτό, γιατί έχουμε αρκετά αναλύσει το θέμα της ειδωλολατρίας και μορφές διάφορες, πως ακριβώς σήμερα εμείς οι χριστιανοί είμεθα ειδωλολάτρες. Αν λοιπόν ψάξετε και βρείτε την ειδωλολατρία, τότε πείτε κάπου εκεί κοντά είναι η μαγεία. Αυτοί οι άνθρωποι θα χτυπήσουν την πόρτα του μάγου για να πληροφορηθούν κάτι, να επιτύχουν κάτι και ούτω καθεξής. Έτσι, όπως σας είπα, σε εποχές κατακτώσεως ανθεί πάντα η μαγεία, γιατί ξεχνιέται ο αληθινός Θεός. Και η εποχή μας, παιδιά, είναι μια εποχή κατακτώσεως. Έτσι ο άνθρωπος θα λατρεύει ή το Θεό ή το διάβολο. Αν κάνει όμως, ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να πει κανένας ότι εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Θα μιλήσουμε για την αθεία. Θα μιλήσουμε. Η αθεία στην απόλυτη της μορφή δεν υπάρχει. Όπως θα λέγαμε, ίσως ένα στοιχείο της φύσεως, κάποιο στοιχείο, θα λέγαμε στην απόλυτη μορφή του, στην απόλυτη καθαρότητα δεν υπάρχει. Έτσι, η αθεία δεν υπάρχει σε απόλυτη καθαρότητα. Ο άνθρωπος πιστεύει στον εαυτό του. Βλέπετε, έχει ανάγκη κάπου να στηριχθεί και πιστεύει στον εαυτό του. Θα δείτε ακόμα ότι στην αθεία ο άνθρωπος πιστεύει σε πράγματα τα οποία είναι παράλογα. Μπορεί να πιστεύει στη δύναμη ενός πετάλου, ενός καρφιού, να πιστεύει στη δύναμη του κρογμού ενός πτηνού και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στηρίζεται, να μην ακουμπάει κάπου, να μην πιστεύει κάπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Φυσικά δεν πιστεύει στο Θεό, πιστεύει όμως σε κάτι άλλο. Αν λοιπόν δεν πιστεύει στο Θεό και πιστεύει σε κάτι άλλο, έστω στον εαυτό του, αναμφισβητήτως, και η αθεία ακόμα έχει θεολογικό υπόβαθρο. Γιατί τι λέει η αθεία? Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί πράγμα μιλάει για τον Θεό? Ο άθεος εκείνος, ο άφρον της παραβολής που λέει, όχι της παραβολής, είναι σε έναν ψαλμό, που λέγει, είπε άφρον εν καρδία του ούτε έστει Θεός, αυτός θεολογεί. Γιατί μιλάει για τον Θεό. Τώρα, είτε που υπάρχει, είτε που δεν υπάρχει ο Θεός, την πραγματικότητα θεολογώ. Έτσι, εάν ή λατρεύω τον Θεό ή λατρεύω τον διάβολο, το θέμα είναι ότι θεολογώ. Γι' αυτό στο βάθος η μαγεία έχει θεολογική διάσταση και θρησκευτική και θεολογική διάσταση. Η μαγεία ακόμα, παιδιά, διαθέτει τυπικό, όπως και η θρησκεία, και πρέπει το τυπικό αυτό να τηρηθεί επακριβώς. Έχει ένα πολυπλοκότατο τυπικό. Ακόμα δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή σαφής, εξαντικειμένου όμως, μεταξύ, συγγνώμη,
δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή σαφής εξυποκειμένου μεταξύ μαγείας και θρησκείας και συγκεκριμένα το χριστιανισμό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο σαφής διαχωριστική γραμμή εξαντικειμένου. Να σας το εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Αναμφισβητήτως διακρίνεται ο χριστιανισμός από τη μαγεία. Δεν θέλει σοφία να το καταλάβει κανείς αυτό. Αναμφισβητήτως διακρίνεται. Το ένα είναι λατρεία του Θεού και το άλλο είναι λατρεία του διαβόλου. Αυτά όμως εξαντικειμένα. Μέσα στον άνθρωπο που δεν υπάρχει κάποτε γνώση σαφής του χριστιανισμού, τότε εκεί τα πράγματα μπερδεύονται και δεν είναι σαφής αυτή η διαχωριστική γραμμή, αυτό που χωρίζει το χριστιανισμό από την μαγεία. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ασαφής η διαχωριστική γραμμή των δύο αυτών, αλλά εξυποκειμένη μέσα στο κάθε υποκείμενο, μέσα στον κάθε άνθρωπο. Θα το δείτε αυτό ανάγλυφο και όχι να σας πω κάτι λίγο παρακάτω, αλλά και στα προσεχή μας θέματα. Παιδιά, κάθε άνθρωπος τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, αν όχι πάμπολες φορές, υπήρξε μάγος. Διότι ο άνθρωπος επιδιώκει να μάθει κάτι ή να επηρεάσει μία κατάσταση, είτε με αγαθό σκοπό είτε με κακό σκοπό, και αυτό είναι ένας μαγικός τρόπος. Ακούστε ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι στο μοναστήρι μας και λάβουν το κηρύφι, βλέπετε τις εκκλησίες πάμε και λάβουμε ένα κεράκι και το βάζουμε στο μανουάλι. Πάρα πολλές φορές παίρνουν δύο κεράκια και τα στρίβουν, τα συμπλέκουν τα κεράκια αυτά και τα ανάβουν μαζί. Ίσως να τα έχετε δει κι εσείς. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει? Ότι εκείνος που το άναψε ή εκείνη που το άναψε θέλει να συνδέσει δύο ανθρώπους, είτε τον εαυτό της, μια κοπέλα με κάποιον νέο τον οποίο θέλει να παντρευτεί, είτε είναι μητέρα και θέλει να συνδέσει το παιδί της, το αγόρι της με ένα κορίτσι, δηλαδή να παντρευτούν. Και τι κάνει? Παίρνει τα δύο κεράκια, τα στρίβει, τα συμπλέκει και τα μάθει να βάζουν μαζί και τα βάζει στο μανουάλι. Αυτό ξέρετε τι είναι? Μία μαγική πράξη. Διότι πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτόν θα πετύχει την ένωση δύο ανθρώπων. Αλλά αυτό που κάνει, το κάνει μέσα στο χώρο της θρησκείας. Διότι ανάβει το κερί μέσα στο ναό που λατρεύεται ο Θεός και μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Τι σημαίνει? Μπέρδεμα, σύνθεση, ασάφεια ανάμεσα στη μαγεία και στον χριστιανισμό. Είναι σαφές το παράδειγμα που σας είπα. Ακόμα, θα έχετε δει οπωσδήποτε άνθρωποι που πηγαίνουν να προσκυνήσουν, κυρίως σε τόπους προσκυνηματικούς, όταν επί παραδείγματι αναφέρεται για μια εικόνα ότι είναι θαυματουργός κλπ. Κολλάνε νομίσματα επάνω στο τζάμι της εικόνας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εκεί μαντεύονται. Όταν το νόμισμα σταθεί, τότε σημαίνει ότι ο σκοπός θα επιτευχθεί, ας πούμε την εικόνα της Παναγίας, ότι η Παναγία θα δώσει στον άνθρωπο που βάζει το νόμισμα εκεί την επιτυχία του επιδιωκωμένου σκοπού. Θα το δώσει αυτό. Διότι στάθηκε το νόμισμα πάνω στο τζάμι. Αν το νόμισμα πέφτει, σημαίνει ότι δεν θα δοθεί αγαθή έκβαση σε εκείνο που ζητάει ο άνθρωπος. Και εδώ βλέπει κανένας, ίσως το πούμε αυτό σε προσεχές θέμα μας, ότι ο μάγος εκβιάζει τις δυνάμεις τις πονηρές. Ο χριστιανός δεν μπορεί να εκβιάσει το Θεό. Δεν μπορεί να πει στο Θεό θα μου το δώσεις, θέλεις, δεν θέλεις.
Είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Ενώ ο μάγος εκβιάζει, και πολλές φορές μάλιστα με έναν τρόπο περίεργο, ίσως κάτι πούμε στα επόμενα μαθήματά μας. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Παίρνει λίγο κερί, ένα κομματάκι κερί, το βάζει πάνω στο νόμισμα και το πατάει το νόμισμα πάνω στο τάμι για να κολλήσει. Τώρα κόλλησε. Δηλαδή, θες, δεν θες τον Αγιά μου, θα μου το χώσεις αυτό. Τελείωσε. Ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, αυτό που σου ζητώ θα μου το δώσει. Αυτό είναι ένας μαγικός τρόπος. Και μάλιστα με μια τελετουργία και με έναν εκβιασμό, όπως ήδη σας εξηγώ. Σας είπα μόνο αυτά τα ένα-δύο παραδειγματάκια, θα πούμε και άλλα αρκετά. Όχι σήμερα. Βέβαια, ακόμη χρησιμοποιούνται, παιδιά, ιερά αντικείμενα για μαγικούς σκοπούς. Μένουν και κλέπτουν μέσα από το ιερό, κάποτε συνεργεί σε τούτο και η νεοκόρος ή ο νεοκόρος, γιατί δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, κλέπουν το Άγιον Μύρον. Ακόμη μπορεί να πάρουν και από την συντηρημένη Θεία Κοινωνία που έχουμε της Μεγάλης Πέμπτης, το ζέον εκείνο που έχουμε και βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο στο τέλος της Θείας Λειτουργίας κλπ. Είναι φοβερό πράγμα να πάρει κανείς τα μυστήρια του Θεού και να τα ρίξει στα χέρια του διαβόλου μέσα στη μαγεία. Είναι φοβερό, μόνο να το σκεφτεί κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κοινωνήσουν, όπως αυτό συμβαίνει σε μασόνους που θα ήθελαν να βεβηλώσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πηγαίνουν, κοινωνούν, δεν το καταπίνουν, βγαίνουν έξω, το βγάζουν αυτό και γίνεται ειδική τελετή βεβηλώσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Φρικώδη πράγμα. Αλλά ακόμα ο άνθρωπος, γιατί είναι αδύνατο να βρει κανείς τι μεθόδους χρησιμοποιεί και τι υλικά κλπ, χρησιμοποιεί πολλά πράγματα τα οποία μπερδεύει πάντοτε με την θρησκεία του. Κάτι που μου συνέβη εμένα. Μάλιστα, εις αυτόν τον ναό, όταν ήταν ο παλιός ναός, είναι πολλά χρόνια, τρεις φορές συνέβη αυτό, κάτω από την Αγία Τράπεζα, να βρω σε ένα πακετάκι μια νυχτερίδα. Δηλαδή, κοτομέλι, τα κοκαλάκια της κτλ. Κάποτε εξομολογούσα στον Άγιο Στυλιανό. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Και μία κοπέλα μου έφερε μία εικόνα. Μου λέει, πάτερ, μπορείτε να τη βάλετε στο ιερό με λειτουργητή. Ευχαρίστως, λέω. Την πήρα. Λέω, βάλτε την εκεί πάνω στο αναλόγιο. Γιατί εξομολογούσα, δεν είχα καιρό. Όταν τελείωσα την εξομολόγηση, πήγα να πάρω την εικόνα και την βάλω μέσα στο ιερό. Όπως την έπιασα την εικόνα, από το πίσω μέρος αισθάνθηκα ότι υπήρχε ένα λίγο εξόγκωμα. Η εικόνα βεβαίως αυτή, θα λέγαμε αγορασμένη, από ένα κατάστημα, χαρτί ήταν η εικόνα, και όπως βάζουν συνήθως πίσω από την κορνίζα χαρτί, αυτό εξήχε λιγάκι. Δηλαδή ήταν ένα εξόγκωμα. Περίεργο. Σκύρω το χαρτί και τι βρήκα? Ένα μαντιλάκι ματωμένο. Μπορείτε να αντιληφθείτε από τι ήταν ματωμένο. Κοπέλα τώρα. Ματωμένο. Και είχε μέσα στο μαντιλάκι τυλιγμένη μία νυχτερίδα. Ήταν φοβερό. Και ζήτησε να μείνει αυτό το κατασκεύασμα στο ιερό για να λειτουργηθεί. Έκλεινε και η ισόπατα, έκλεινε η ισόπατα όλο μέσα. Στον ίδιο ναό μία φορά όταν πήγα, ήταν τότε, εκείνη την ώρα δεν είχε κόσμο, δεν ξέρω γιατί, μήκαν και γυναίκες, οι οποίες είχαν κάθε μια καρτούσα από ένα κερί. Ήταν αναμένα τα κεριά, στεκόντουσαν σε ένα σημείο του ναού και ήταν λαμπαδιασμένα αυτά τα κεριά. Προσέξτε, λαμπαδιασμένα κεριά, έπαιζαν πολύ μεγάλη φλόγα και μέσα πολύ καπνό στο ναό. Λέω, τι κάνετε εκεί? Με το τι κάνετε εκεί, παιδιά εξαφανίστηκαν, δεν πρόλαβα να τις δω. Ξέρετε περί τι είδους πρόκειτο? Είναι κεριά που βάζουν για φυτίλι ρούχο κάποιου ανθρώπου. Γι' αυτό έβγαζε πολύ φλόγα.
και με σκοπό ή να κάνουν κακό ή να κάνουν δίθεν καλό, να λύσουν μάγια ή να δημιουργήσουν μάγια και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Μπορεί ένας πιστός να γλιστρήσει εις την μαγεία? Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εξάλλου χριστιανοί δεν είναι αυτοί που γλιστρούν. Θα σας πω δύο αγιογραφικά παραδείγματα. Ξέρετε ότι στην έρημο υπήρξε η περίπτωση και η ιστορία του Χαλκίνου Όφεα, που ευαγγώνονται οι άνθρωποι από τα φίδια κλπ. Αλλά όταν έβλεπαν το φίδι εκείνο δεν πάθαιναν τίποτε. Λέει η Σοφία Σολομόντος, όχι ότι ο Χαλκός είχε τίποτε, αλλά η δική σου αγάπη και η δική σου δύναμη ήταν εκείνη που έσωζε τους ανθρώπους που ευαγγώνονται. Και το σύμβολο, σύμβολα πίστεως εις τον σταυρωμένον Χριστό. Ύστερα από πολλά πολλά χρόνια, θα λέει κανείς από κατά 700 χρόνια μετά, τι έγινε? Το φίδι αυτό και το χάλκινο που το είχαν στα αντικείμενα των ενθυμημάτων της ερήμου και το φιλούσαν στα κοιμήλια του ναού, το έπαιρναν και έκαναν μαγικές πράξεις. Σου λέει, βλέπανε κάποτε το φίδι οι προγονείς μας και δεν παθαίναν τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Βλέπετε, τι είναι η μαγεία. Και ο βασιλιάς ο Εζεκίας, που είπε ευσεβής, το πήρε, το συνέδριψε και το πέταξε. Και καλώς έπαιξε. Ένα άλλο παράδειγμα. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι αυτή η κυβωτός της Διαθήκης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά μαγικών τρόπων? Θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε? Λοιπόν, έγινε μία φορά. Τα παιδιά του Ηλί του Αρχιερέως, ο Φβί και ο Φιντές, που δεν ήσαν ευσεβή παιδιά, όταν έγινε πόλεμος με τους Φιλιστέους, επήραν την κυβωτό στο μέτωπο το πολεμικό για να τους προστατεύσει ο Θεός. Αλλά αυτοί δεν πιστεύαν στο Θεό. Αφού ο Θεός ήταν οργισμένος μαζί τους. Είναι μια ολόκληρη ιστορία με τα παιδιά αυτά. Τότε γιατί πήραν την κυβωτό? Για να ενεργήσει μαγικό το τρόπο. Και τότε ο Θεός επέτρεψε να περιέχει στα χέρια των Φιλιστέων η κυβωτός της Διαθήκης, διότι τη χρησιμοποίησαν για μαγικούς σκοπούς. Όπως θέλετε, πάστοτε. Παιδιά, ο διάβολος εμπνέει τους μάγους που είναι ιερείς του να αναμειγνύουν το όνομα του Θεού, του Χριστού, της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων, μαζί με μαγικές επικλήσεις. Γι' αυτό, αν ρωτήσετε κάποιον, δεν μου λες, τι λες? Πάρα πολλές φορές γυναίκες που ξεματιάζουν, που θα τα πούμε με τη σειρά τους αυτά, τι λες? Και σου λένε κάτι πράγματα ανόητα, μέσα στα οποία ανακατεύουν το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, του Θεού, των Αγίων κτλ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέει ότι η χειροτέρα μορφή μαγείας είναι εκείνη που συγχαίεται, μπερδεύεται το θείο με το δαιμονικό στοιχείο. Γι' αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε και μην ξεχνάμε αυτό που σας είπα, ότι ενώ είναι σαφής η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη θρησκεία και τη μαγεία, όμως τους ανθρώπους μας, τους πιστούς μας, που υπάρχει άγνοια και δεν γνωρίζουν τι πιστεύουν, εκεί υποκειμενικά πια είναι ασαφής αυτή η διαχωριστική γραμμή. Γι' αυτό με το φοβερό φαινόμενο χριστιανοί μας να μετέρχονται την μαγεία χωρίς καν να τα υποπτεύουν. Αλλά επειδή το θέμα της μαγείας είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει να πούμε διάφορα περιστατικά για να έχουμε μια σαφή εικόνα των πραγμάτων, παιδιά, θα συνεχίσουμε την ερχομένη φορά. Αλλά προσέξτε, αυτά που λέμε, είπαμε την περασμένη φορά και σήμερα, είναι, θα λέγαμε, τα θεμελιακά γνωρίσματα της μαγείας, για να μπορούμε να γνωρίζουμε τι πράγμα είναι και έτσι να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι προϊόν του διαβόλου, ότι είναι η λατρεία του διαβόλου, ότι πίσω από αυτήν κρύπεται ο διάβολος και ότι θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο θέμα αυτό.